Πάμε σε μια μεταγραφή που είναι σίγουρη και ανακοινώθηκε και είναι δεδομένο και γεγονός και αφορά τους πρωταθλητές Ελλάδας στο βόλεϊ, την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ απέκτησε έναν αθλητή τον οποίο είχε αντίπαλο μέχρι το τέλος της περσινής σεζόν, τον Παναγιώτο Παπαδόπουλο, ο οποίος έπαιξε και στη Σύρο βεβαίως, είναι τώρα στη γραμμή. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε από μένα, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Χαίρομαι για την παρέα σας και για τη φιλοξενία. Μια χαρά είμαι. Μου είπες νωρίτερα ότι γυμνάζεσαι. Καλά, διακοπές δεν έχει, καλοκαίρι δεν είναι. Δεν υπάρχουν διακοπές, είναι νωρίς για διακοπές ακόμα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους πρωταθλητές. Εντάξει, είναι μια περίοδος που ξεκουραζόμαστε μένα, αλλά συγχρόνως πρέπει να γυμναζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για την προετοιμασία. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε ειδοποιήθηκε? Ως συνήθως μετά τις 20 Αυγούστου οι πιο πολλές ομάδες ξεκινούν να μαζεύουν τους αθλητές τους. Άρα δεν μπορείς να κάθεσαι δύο μήνες, έτσι? Άρα τώρα θα δουλέψεις? Σίγουρα όχι. Και πολλοί παίχτες, ανταγωνιστές ή συμπαίχτες σου ακόμα αγωνίζονται, γιατί και η εθνική έχει κάποια. Βέβαια, εννοείται. Με κρατήνται σε φόρμα. Πες μας λίγο αυτό το όλο σκηνικό της μεταγραφής στον ΠΑΟΚ, πόσο διήρκησε, έτσι, επαφές. Ήταν μια εύκολη υπόθεση? Ναι. Είπα και στις δηλώσεις μου ότι χάρηκα πάρα πολύ, διότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου. Περίπου με διεκδίκησαν γύρω στις 20 μέρες. Όχι βέβαια ότι εγώ δεν ήθελα να απαντήσω αρνητικά, εννοείται πως ήθελα να πάω στον ΠΑΟΚ. Απλά εξέτοζας χρόνος και κάποιες άλλες προτάσεις. Νομίζω όμως ότι ήρθε κατάλληλη στιγμή να πω το ναι, εφόσον πραγματικά και ο ΠΑΟΚ έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα, διότι πριν 1,5-2 μήνες παίζαμε αντίπαλοι στο κατάμεστο παλαντάκι για να δούμε ποιος ήταν ο πρωταθλητής. Είμαι πολύ χαρούμενος κατά τα άλλα. Εύχομαι να είμαστε υγιείς όλοι αθλητές και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν με τις περισσότερες μας δυνάμεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. Αν μπορείς να μας πεις τι έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο για να πεις τελικά το ναι στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, είναι επαγγελματικές προοπτικές, είναι κάποια πράγματα που σου είπαν, που κατάλαβες για το ρόλο σου στην ομάδα, συνομιλίες που είχες? Αρχικά είναι η εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου, δευτερευόντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και η αλήθεια είναι ότι έψαχνα αυτό το σκαλί στην καριέρα μου. Και αυτό φαίνεται κατευθείαν έπειτα την ανακοίνωση μεταγραφής μου. Πραγματικά έσωσε πολλοί κόσμος να μου στείλει μήνυμα, να με συγχαρεί. Πάρα πολλοί παοκτζίδες από όλη την Ελλάδα με καλωσόρισαν στο σύλλογο. Μάλιστα. Και γενικότερα ότι σε αυτές τις ομάδες υπάρχει το αίσθημα του νικητή, του πρωταθλητή. Ναι, με ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος. Αλλά ήταν αυτό που έψαχνα πραγματικά στην καριέρα μου και στην πορεία μου. Νομίζω ότι ήταν το αναδικό βήμα που έψαχνα. Αισθάνεσαι ότι όλο αυτό που μας περιέγραψες με αρκετές προτάσεις και την πίεση που σου άσκησαν αρκετές ομάδες, την πίεση καλώς εννοούμενη, ήταν ένα αποτέλεσμα του ότι εξαργύρωσες την περσινή πολύ καλή σου παρουσία στο πρωτάθλημα? Νομίζω ότι ο κάθε αθλητής μάχεται για να έχει ένα συσσαγωγικό καλύτερο αύριο. Ποιος δεν θέλει, ας πούμε, να παίξει στον ΠΑΟΚ? Και ιδιαίτερα τις τελευταίες χρονιές που πραγματικά κάνει τον αθλητισμό. Ναι, μπορώ να πω πως ναι. Αν δεν είχα παίξει καλά, νομίζω δεν θα ενδιαφερόταν κανένας να με φέρει την πρωταθλητρία ομάδα. Προφανώς και έχει να κάνει και έχουν να κάνουν οι δύο προηγούμενες σεζόν στο Φοίνικα Σίδου και ιδιαίτερα η περσινή. Μια και το αναφέρεις τώρα, και επειδή ήδη βλέπουμε τις κινήσεις και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού βεβαίως, εσύ ήσουν σε μια ομάδα που πέρυσι έκανε φοβερή πορεία πραγματικά και έφτασε στον τελικό. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα αλλάξει το σκηνικό στο χώρο και του χρόνου θα είναι οι δυο τους πολύ μακριά από τους υπόλοιπους. Έτσι το νιώθεις για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό? Εντάξει, νομίζω ότι οι ομάδες πέραν του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που πραγματικά επενδύουν, προσπαθούν μέσω της καλής τους οργάνωσης και των καλών επιλογών να μπορούν να είναι κοντά σε αυτές τις δύο. Θεωρώ πως με τις κινήσεις που έχουν κάνει και οι δύο αυτές τις ομάδες, πραγματικά δύσκολα κάποιος θα τους χτυπήσει. Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει φέρει κάποιους ξένους παίχτες που δεν τους γνωρίζει κανένας μας.
Πώς? Νομίζω ότι θα διαφέρουν πάλι αυτές οι δύο ομάδες, ναι, πραγματικά. Παναγιώτη, πώς φαντάζεσαι το ξεκίνημά σου στον ΠΑΟΚ, τη συνύπαρξη με αθλητές όπως ο Γκόμες βεβαίως, όπως οι Έλληνες διεθνείς της ομάδας, το Σαφράνοβιτς, τον κόσμο, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα ονειρεύεσαι ήδη όλα αυτά? Οι μεγάλες ομάδες, η μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος δημιουργεί άμεσα απαιτήσεις. Αλλά και οι μεγάλοι αθλητές, όταν συνεργάζονται με μεγάλους αθλητές, πέρα από το ανώτερο επίπεδο προπόνησης, υπάρχει και η πίεση της επιτυχίας. Ναι, σίγουρα σκέφτομαι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη θέληση από τον κόσμο και από την ίδια τη διοίκηση η ομάδα να παίξει καλά, ώστε να εισαχθεί στους ομίλους. Ναι. Ναι, νομίζω έχουν να κάνουν καθαρά όλα με τη δουλειά και με την υγεία των αθλητών. Σωστά. Λοιπόν, να σου δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια για τη μεταγραφή. Ναι, καλά, σας καλή προπόνηση, πάρα. Καλή ξεκούραση αργότερα, και τα λέμε πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Γεια σου, να είσαι καλά. Καλά.